Σε κάθε χώρα η νεολαία αποτελεί το πιο δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού. Οι νέοι στο Αφγανιστάν δεν ζητούν από τον πρόεδρο που θα προκύψει από τις κάλπες μόνο τη βελτίωση στους τομείς της παιδείας και του συστήματος υγείας, αλλά και την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών. Για εκείνους η ενασχόληση με τον αθλητισμό αποτελεί διέξοδο, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που θέλουν να διακριθούν κάνοντας πρωταθλητισμό. Με λένε Χαβιμπουλάχ, πηγαίνω Δευτέρα Λυκείου και είμαι 17 ετών. Προπονούμαι στην πάλι. Στόχος μου είναι να κερδίσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ώστε να τιμήσω τη χώρα μου, δήλωσε ένας από τους έφηβους αθλητές. Ο απεσταλμένος του Euronews στην Καμπούλ μεταδίδει. Παρά τις ελλειπείς υποδομές, οι νέοι αθλητές στο Αφγανιστάν επιχειρούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Δουλεύουν σκληρά για να κερδίσουν ένα μετάλλιο για τη χώρα τους. Το Ολυμπιακό Κέντρο εδώ στην Καμπούλ συντηρείται χάρη στις χορηγίες από το εξωτερικό.